Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αριστερή. Ξεκινάει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 με Στέα και Αναστασιάδη, Αγάπη Γαβριλίδου και εντός ολίγων δευτερολέπτων και με τον Σταύρο Κόλκα. Εδώ είναι, εδώ είναι. Έρχεται. Υπόδειγμα επαγγελματία. Εδώ είμαι, παιδιά, πρέπει να κανονίσουμε και 20 πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. 20 καλά είναι. Θα φύγουμε αύριο το πρωί και θα γυρίσουμε την Τρίτη μεση πρωί. Σε ρίχνει το πάρει. Όχι, δεν πρέπει να πάμε στη Λαμία Δευτέρα. Αυτό σου λέω, Σερίφ, το πάρει. Αφού γνωρίσαμε, αποσυρθούμε στο τέτοιο. Θα σε πετάξουμε αλεξίπτωτο. Θα σε πετάξουμε. Πού θα σε πείσουμε, στη Λαμία, στην Αθήνα. Λαμία, κατευθείαν, δε. Αν σε πετάξουμε εκεί. Ναι. Να το κάνουμε live, κάπω. Θα σε βγάζω βίντεο. Είναι και οι δύο τελικά. Ο Λιβάγια ήταν στο ξεφωνητό, ρε. Άσε ποιου καθάρισαν. Γιατί μια χαρά στα λέγα εγώ, εσύ δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Με πα και χέρι από πάνω. Τα καλοτάχαλα από τι αίρε. Ωραία. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ο οποίος ταξιδεύει αύριο στο Λονδίνο για να πάρει μια ακόμη νίκη σε αυτήν την μίζερη πρωτεύουσα, σκοτεινή και βροχερή, όπου η υγρασία φτάνει στα επίπεδα του 200% και οι άνθρωποι είναι στεναχωρημένοι μονίμως. Θα πάμε εμείς να δώσουμε χαρά για ακόμη μια φορά σε αυτήν την πόλη. 92 χρόνια ήδη τους. Αν ήμουν ρεπόρτερ του Άρη, θα έλεγα. Εντάξει, δεν είμαι ρεπόρτερ του Άρη, ευτυχώς. Αλλά είμαστε 92 χρόνια αίτητοι. Χρήσανθε, γεια. Χρήσανθε, πού είναι. Αυτή τη λαμογιά που έμαθα ότι κάνανε ισχύει. Εξωτερικό. Ναι, τι λαμογιά είναι αυτή. Εμάς ο άλλος 5 χρόνια και δεν μας έχει πάρει μια φορά ούτε στη Γερακαρού. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε στον αέρα τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό το σκάνδαλο. Θα κρατήσουμε λίγο τους τύπους. Θα κρατήσουμε μια πισινή να την έχουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να εκβιάσουμε κάποιο συνάδελφο. Κουνάω το κεφάλι σου καταφατικά σημαίλα μου βλέπω. Αλλά σου άρεσε η ιδέα του εκβιασμού. Ναι. Την ώρα που βλέπουμε μία να κοιμάται σε ένα πάπλωμα αληθινή μαρτυρία δίπλα του καλιά του Προέδρου. Αυτό όχι. Όπα, δεν έχουμε τον Πρόεδρο σήμερα, γιατί. Παιδιά, γιατί δεν παίζει ο Πρόεδρος στο στούντιο. Η προηγούμενη βλέπουμε μια κότα να τρέχει και να την κυνηγάει ένα χαριτωμένο παιδάκι. Βλέπουμε μια πατσαβούρα να στρώνει το κρεβάτι της και βλέπουμε και έναν γκέι να μιλάει για μαγειρική. Γιατί αυτό να συμβαίνει στη ζωή μου πρωί-πρωί. Έλα, ναι. Αυτή εδώ τι έγινε. Από τη δοκιμή έγινε έτσι. Πάρτε την ας το διάλο, ρε. Τα κλείσα όλα. Από τη δοκιμή είναι στο... Ένα ξέσπασμα, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Έτσι είναι, άμα δεν μας βάλει το κανάλι του Προέδρου. Ότι θα έχω διακυμάνσεις στην απόδοσή μου σήμερα, γιατί έχω βγάλει το φρονιμίτι και μου είπαν ότι φρονιμεύεις, το δοκιμάζω, δεν ισχύει. Είμαστε δίπλα σου, Σταύρο. Δεν ισχύει, να ξέρετε. Είναι ένας μύθος. Δεν νιώθεις πιο ήρεμα. Ίσα-ίσα έχω περισσότερα νεύρα από ποτέ από χθες. Ίσως φταίει η ζάχαρη από το παγωτό. Μου είπε ο αδερφός Νάσος, ο κορυφαίος οδοντίατρος στην πόλη αυτή τη στιγμή και όχι μόνο, το ελαφρύτερο χέρι, δηλαδή αν δεν ήταν ο οδοντίατρος θα έκανε ρυφηφή όπου και αν υπάρχει η δυνατότητα, ακόμα και στο 17ο υπόγειο σερβετική τράπεζα θα μπορούσε να μπει, τέτοιο ελαφρύ χέρι μιλάμε, ωραία. Ο κορυφαίος Νάσος λοιπόν μου είπε για να κλείσει πληγή πάρε παγωτό. Πόσο πήρες? Μισό κιλό. Το οποίο φαντάζομαι κράτησε για αύριο. Είναι, πρέπει να έμειναν 12 γραμμάρια. Όντως κράτησα για αύριο. Μην το φάω όλο. Εντάξει. Όχι κουταλιά, στα τυχώματα. Όχι. Είχα ένα μαγκιά. Έτρωγα από τα τυχώματα και καλά, τι τα τυχώματα. Και άφησα λίγο ένα τέτοιο στη μέση, ρε αγόρι μου. Αν θέλει να φάει κάποιο άλλο. Ναι. Που εννοείται ότι δεν θα φάει κάποιο άλλο, γιατί είναι άρρωστο και με προσέχουν. Η πληγή δεν έκλεισε και πάμε παρακάτω. Ναι. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στα αεροδρόμια αυτή τη στιγμή. Να ενημερώσουμε απλά τους φίλους μας και συνοπαδούς που θα πάνε μέσω Αθηνών ότι και αύριο ταξιδεύουν και οι του Ολυμπιακού για να πάνε στην Πέτης. Μην πάνε σαν τους βλάχους δηλαδή, να έχουν το νου τους. Ναι, σωστό. Εντάξει. Ναι. Ναι, αυτά οπαδικά βέβαια τα ξέραμε 25 μέρες πριν κάποτε. Διαπιστώσαμε χθες ότι χαμπάρι δεν έχουν κάποια από τα παιδιά μας σε ιδιωτικές κουβέντες που είχαμε. Ωραία, έχετε το νου σας λοιπόν, εντάξει. Μην έχετε τουριστική διάθεση, τα μάτια ανοιχτά και τα σκυλιά δεμένα. Ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει το Λονδίνο και έχει πολύ ωραίες αναφορές, θα σας διαβάσω λίγο. Ναι, που έχει να ψωνίσουμε. Ακόμα, περίμενε λοιπόν. Δεν λέει για ψώνια, λέει.
Υπάρχει το λαμπερό Λονδίνο με τα fancy εστιατόρια. Καλά. Αντί να μας γράφετε για τα fancy εστιατόρια, δεν κλείνετε καμιά συνέντευξη που είστε υποχρεωμένοι να μας βγάλετε στον αέρα, να συνεννοηθείτε με κανένα παίκτη. Καμιά συνεννόηση να βγάλετε. Δεύτερο, ξέρω. Το Tourist FC. Tourist FC. Έλα, πάμε πάλι. Λοιπόν, με τα fancy εστιατόρια και τις εξωφρενικές τιμές, Σταύρο. Εξωφρενικές τιμές. Εξωφρενικές τι εννοεί. Έτσι λέει, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί. Μάλλον στα μαγαζιά θα εννοεί. Αυτή την εποχή δε. Ναι. Αυτή την εποχή δε, χριστουγεννιάτικα στολισμένο είναι εκτυφλωτικό. Υπάρχει ωστόσο και το Λονδίνο που δεν ξέρουμε. Αυτό που έχει διατηρήσει την άγρια ομορφιά του, όπως περίπου τη διαβάζουμε στα βιβλία του Dickens. Πες μου, πού όλο θα διαβάσεις αυτή την περιγραφή για το Λονδίνο. Πουθενά. Μόνο σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου. Πουθενά. Και στη συνέντευξη τύπου του Μπασκετικού Άρη. Σωστό. Είναι μια πόλη που φαίνεται καλή, αλλά δεν φαίνεται καλή. Δεν είναι καλή. Είναι καθαρή, αλλά δεν είναι καθαρή. Ναι. Και άμα φτάσεις, μην νομίζω ότι έφτασες. Είσαι δεν έχεις φτάσει, ναι. Ναι. Έχει σκουπίδια, παλιά αυτοκίνητα, μουχλιασμένα σοκάκια και αμύχλη. Mm. Έχει προσωπικότητα, εξαιρετικά κτίρια, γειτονιές που παγιδεύουν το βλέμμα, μαγαζιά που συγκεντρώνουν τη σύγχρονη pop κουλτούρα και ένα πολυπολιτισμικό μοσαϊκό μεταξύ αραβικών mini market, Greek σουβλάκι, hip gallery και street art υψηλή αισθητική. Mm-hmm. Κάπου εδώ σταματάμε, γιατί νομίζω ότι. Νομίζω ότι έχει κουραστεί ήδη το ακροατήριο του Πάουκου 4. Ναι, ναι, ναι. Να ευχαριστήσουμε και την ΕΣΥΑ που κάνει. Πώς το λένε, απεργία. Απεργία. 24 ώρες. Και η ΕΣΥΑ δεν κάνει απεργία. Άρα, όλοι όσοι είστε στη χώρα αυτή, είστε υποχρεωμένοι, αν θέλετε να ενημερωθείτε, να ακούτε εμάς μόνο, κανέναν άλλον. Και μέσω ίντερνετ, εύκολα. Και μέσω ίντερνετ, πόσταρε το link του e-radio. Ή μόνο να τα λες. Η φίλη μας Στεφανία το έχει κάνει ήδη. Έχεις κάνει ήδη, Στεφανία. Φυσικά. Σοβαρά μιλάς. Στεφανία είναι πολύ μπροστά, Σταύρο. Αβαντάρει μια γυναίκα την άλλη. Φυσικά. Να αυτή την ιστορική στιγμή, για λέγει αγάπη. Φυσικά, Στεφανία. Έχει κάνει ήδη post καταρχάς. Ναι. Instagram δούλεψες ή Facebook. Instagram, πάντα Instagram. Στο Instagram το έχει. Ναι. Τώρα θα το κάνεις και λίγο Facebook. Γιατί οι φίλοι μας στην Εθνέη είναι έτσι κι αλλιώς ανενημέρωτοι, σήμερα είναι στο μαύρο του στο σκοτάδι. Θα σας ανοίξουμε το κανάλι. Το να σκαλίζει τη μύτη σου να κάνω εκπομπή δεν είναι κάτι που με συγκεντρώνει, έτσι. Το μεγαλύτερο κομπλιμέντο για τον ΠΑΟΚ το έκανε στο πρωτοσέλιδό της, Κυριακή πρωί, η The King's Road Post, μετά την ήττα την Τότεναμ 3-1, που έγραψε «With the mind in PAOK», με το μυαλό στον ΠΑΟΚ. Όχι, με το μυαλό στην τέτοια είναι. Στην Πέιο. Άιντε, φύγε τώρα. Ναι, ναι. Σου θυμίζει κάτι. Να σου πω. Ο ηθοποιός που έφαγε τον ταξιτζή, φίλο σου. Ήταν μήπως από τους τρεις τους ομπούτε ο κανένας. Εσπρέσο είδες. Όχι. Ηθοποιός μερεμέτεψε ταξιτζή. Μερεμέτεψε, λέει, τι είναι αυτό, ρε. Δεν έχουν φάει πέσιμο κι άλλα κι άλλα. Θα πάνε από κανένα. Πώς λέγεται αυτό που την εφαρμογή που κάνει το ταξί. Ταξιμπίτ. Θα πάνε κανένα πέσιμο στο Εσπρέσο από τα ταξιμπίτ και θα έχουν άλλα. Ναι. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Μέχρι τις 2. Τα παιδιά μας τώρα. Έρχεται ο Βασιλιάς για την εκπομπή υψηλών προδιαγραφών. Χθες ήταν αγανακτισμένος. Γιατί? Γιατί? Ήταν αγανακτισμένος. Δεν θα ρωτάς γιατί. Α, τον είδα και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το βλέμμα του Θόλο. Θυμήθηκα γιατί, ναι. Ναι. Μπήκε μέσα στο στούντιο, ήθελε να φάει το μικρόφωνο. Ναι. Εντάξει. Αλλά η αγανάκτηση που βγάζει είναι μια γλυκιά αγανάκτηση, όπως λέει και ο ίδιος. Ωραία. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και θα ασχοληθούμε με τα θέματα που έχετε προφανώς ετοιμάσει, παιδιά μου. Ωραία. Σήμερα έχουμε και έξτρα καλεσμένο. Το ξέχασα, ρε φίλε. Τον καλλιτέχνη θα έχουμε σήμερα καλεσμένο. Τον άνθρωπο ο οποίος έγραψε το εκπληκτικό τραγούδι. Το οποίο τραγουδήσαμε μαζί χθες στο Insta Story. Μπείτε να δείτε λίγο το Insta Story και θα καταλάβετε. Να το βάλω, το ακούσω. Δεν είναι για. Δεν παίζει, ρε. Όχι, δεν, για... δεν παίζει. Δεν και εγώ ήθελα για... πολύ, αλλά δεν παίζει. Δεν είναι για. Ναι, όχι. Με Διονύση Μακρύ, λοιπόν, καλεσμένο στις 2. Ναι. Ο οποίος διαπρέπει στη Ρέμβη κάθε Παρασκευή. Ωραία, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Να είμαστε πάλι πίσω. Θα κάνω μια παρένθεση. Γιατί αρκετά παιδιά με έχουν ενημερώσει ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα νομικό. Υπάρχει μία στον αθλητικό νόμο, μία παράγραφος τέλος πάντων, που για απλό άναμα πισού, το οποίο σβήνεις στα χέρια σου και το αφήνεις κάτω, έχουν καταδικαστεί και είναι αναγκασμένοι να δίνουν το παρόν σε αγώνες μπάσκετ και ποδοσφαίρου. Πρώτα απ' όλα, όταν ανάβεις πισό,
Εντάξει, για να δημιουργήσεις, το κάνεις για να δημιουργήσεις ατμόσφαιρα. Δεν θες να κάψεις κάποιον, δεν θέλεις τέλος πάντων να δημιουργήσεις επιβάρυνση στο περιβάλλον. Εντάξει, ανάβεις έναν πυρσό. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η διαδικασία, πρόσφατα λοιπόν καταδικάστηκαν πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ, προφανώς και άλλων ομάδων, δεν το ξέρω αυτό, ξέρω τι συμβαίνει στην οικογένειά μας. Εδώ λοιπόν τα δικαστήρια θα πρέπει να είναι λίγο πιο ευέλικτα. Δεν μπορείς να καταδικάζεις, ρε άνθρωπέ μου, έναν άνθρωπο με παρόν, επειδή άναψε ένα πυρσό. Είναι ηλίθιο. Γιατί? Γιατί για έναν πυρσό ο άλλος δεν μπορεί να πάει να δουλέψει. Δηλαδή, ποια δουλειά θα πάρει κάποιον που είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στο τμήμα 4 φορές την εβδομάδα. Και να, δεν βγαίνουν τα ωράρια. Δεν είναι δηλαδή ότι θα βάλει μυαλό αυτός. Δεν θα το ξανακάνει. 2 χρόνια με τι θα τρέφεται, με πυρσό? Εντελώς ηλίθιο αυτό το πράγμα. Όσο υπάρχει αυτή η ηλιθιότητα λοιπόν στον αθλητικό νόμο, εντάξει, μην ανάβετε πυρσούς. Από την άλλη, οι άνθρωποι είναι καθυστερημένοι, αυτοί που νομοθετούν. Και από εκεί και πέρα, και θα πετύχετε και δικαστή, ο οποίος δεν θα στροφάρει με το πνεύμα του νόμου. Θα πάει με το γράμμα. Συμβαίνει και αυτό, το έχουμε συναντήσει. Εγώ καταδικάστηκα για ένα post που κράτησα 1 λεπτό στον αέρα και το κατέβασα. Post στο Facebook μου. Εντάξει. Δεν είναι... Δηλαδή, δεν γλιτώνεις αν γίνει στραβή και πέσει σε λάθος άνθρωπο. Απ' τη μία λοιπόν ο νόμος είναι ηλίθιος, γιατί καταστρέφει ζωές για αστείο γεγονός, για αστεία πράξη. Από την άλλη, όσο υπάρχει αυτό, μην ανάβετε πυρσούς. Επίσης υπάρχει και το άλλο σενάριο. Αν πιστεύετε ότι θα βάλετε μια κουκούλα και η αστυνομία δεν θα σας δει με τις κάμερες που έχει, είστε γελασμένοι. Μια χαρά θα σας δει. Γιατί δεν γίνεται να φοράτε την κουκούλα 90 λεπτά. Θα τη βγάλετε σε κάποια φάση. Σας βλέπουνε ακριβώς. Αν είχα τέτοια τηλεόραση στο σπίτι και έβλεπα μπάλα, θα ίδρωνα κι εγώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για τη λεπτομέρεια μιλάμε. Άρα λοιπόν προσοχή με αυτά τα θέματα. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, μαζευτείτε όλοι όσοι έχετε αυτή την αστεία καταδικαστική απόφαση. Κάντε ένα group, ενημερώστε μας να κάνουμε και ένα θέμα που να πατάει πιο συνολικό, να ενοχλήσουμε το Υπουργείο, να του πούμε αδερφέ, αυτή η ηλιθιότητα που έχεις βάλει εδώ καταστρέφει ζωές. Δεν σκοτώνονται στη μέση του δρόμου, ούτε υπάρχει παραβατική συμπεριφορά σοβαρή. Είναι ένας πυρσός. Για κάτι άλλο που υπάρχει κίνδυνος κτλ. Δεν το συζητάμε, δεν θα πάρω ποτέ θέση υπέρ τέτοιων συμπεριφορών. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια βλακία που θα καταστρέψει ζωή. Και επειδή δεν είναι ενημερωμένα 20χρονα και 25χρονα για αυτό που συμβαίνει, εύκολα μπορεί να υποπέσουν στο λάθος. Εδώ λοιπόν θέλει μια οργάνωση από τα παιδιά που καταδικάστηκαν και θέλει και μια οργάνωση από την ΠΑΕ να πει παιδιά ελάτε εδώ, απαγορεύεται αυτό μέχρι να αλλάξει ο νόμος. Δεν γίνεται να ανάβουμε πυρσούς. Και από την άλλη να στηθεί και μια νομική εκπροσώπηση ισχυρή, ωραία, για να σταθεί απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις. Και επικοινωνιακά και ουσιαστικά. Γιατί είναι πολλά τα άτομα, δεν είναι ένα και δύο. Μου ήρθε ένα παιδί τώρα, έχω ένα πολύ φίλο μου, ο οποίος αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα, έχω ακούσει για άλλους πόσους. Αυτό με την παρένθεση, στο συγκεκριμένο θέμα που θέλει προσοχή, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς μας. Naxus, επίσημος χορηγός του ΠΑΟΚ και δεν θα μπορούσε να μην είναι τα Naxus. Όλα τα στελέχη του ΠΑΟΚ φοράνε Naxus. Δεν ξέρω αν φοράνε και όλοι οι δημοσιογράφοι, εγώ σίγουρα φοράω Naxus. Πάντα βρίσκω αυτό που θέλω. Ψωνίζω για την οικογένειά μου από τα Naxus. Με βολεύει κιόλας, έχει σημεία όπου και αν βρίσκομαι.
και στη γειτονιά μου και στην Αγία Σοφίας, γύρω από την εκκλησία, και ανδρικά και γυναικεία και παιδικά, και στο Mediterranean Cosmos, και όπου πραγματικά και αν γυρίσεις το κεφάλι σου θα βρεις κατάστημα Naxos, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ελευθέριος Βενιζέλος, πάρα πολύ ωραίο σημείο, πάντα σταματάω και κοιτάω. Χορηγός λοιπόν, επίσημος χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μαζί μας η Στοίχημαν, μέγας χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Πάρα πολλές επιλογές, εκατοντάδες αθλήματα, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα, μέσα από ένα πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο λειτουργικό πρόγραμμα από υπολογιστή, τάμπλετ και κινητό. Έχει Champions League σήμερα και αύριο, έχει Europa League και φυσικά Παρασκευή Σαββατοκύριακο, όρεξη να έχεις και έμπνευση για να κερδίσεις. Μία Στοίχημαν, η οποία στο πρόγραμμα Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν στην τρίτη φάση του έχει ανοίξει 10.000 θέσεις για μαθητές δημοτικού. Είναι επισκέψεις σε διάφορα έτσι, εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη Θεσσαλονίκη, αφορούν το Νόησης, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, το Ολυμπιακό Μουσείο αλλά και το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Αν είστε δάσκαλοι δημοτικών ή διευθυντές ή ακόμα και γονείς, μπείτε λίγο στο eros.gr, δείτε τις θέσεις που αφορά το πρόγραμμα. Στις δύο πρώτες φάσεις, σε δύο χρόνια, 12.000 μαθητές από 350 δημοτικά σχολεία συμμετείχαν σε μοναδικά εκπαιδευτικά ταξίδια σε ιδρύματα και μουσεία, όλα αυτά από τη Στοίχημαν. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία πλέον βρίσκεται στην Καλαμαριά, Εθνική Αντίσταση 171, στον πρώτο όροφο. Φίνικα, θες να πω. Καλαμαριά είναι. Ναι. Καλαμαριά. Ναι. Λοιπόν, εντυπωσιακά γραφεία. Στο Facebook του ΠΑΟΚ 24 υπάρχει και το live που είχε κάνει ο Σταύρος πριν από μερικές ημέρες για να δείτε πώς είναι εκεί τα γραφεία τους. Την καλύτερη δυνατή τοποθεσία. Η Αναδομό προσφέρει προνομιακά πακέτα για ανακαίνηση μπάνιου, κουζίνας, ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά. Και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες που θα σας τα κάνουν όλα όπως τα θέλετε, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, όπως λέει και ο Στέργιος, είναι το πιο σημαντικό. Και φυσικά το Ρίζιση Καζίνο. Σας είπα και πριν, όσοι έχετε κερδίσει από το Λίμπερο και το ΠΑΟΚ 24 διπλές προσκλήσεις, καλό είναι να πάτε μία τουλάχιστον ώρα νωρίτερα την Πέμπτη το βράδυ στο θέατρο Βεργίνα. 10 η ώρα είναι το ματς τη Τσέλσι με τον ΠΑΟΚ. Πηγαίνετε από τις 9 τουλάχιστον το αργότερο στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης να δείτε το ΠΑΟΚ Τσέλσι με απεριόριστη μπύρα και πολλά δώρα. Στο ημίχρονο του αγώνα, η είσοδος στο καζίνο είναι προαιρετική πριν ή μετά τον αγώνα. Αν θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Ένα Ρίζιση Καζίνο που Παρασκευή 30 Νοεμβρίου και Σάββατο 1 Δεκεμβρίου θα είναι ο Θοδωρής Μπουτσικάκης, ένας από τους πιο ιδιαίτερους τραγουδιστές της γενιάς του. Μαζί του και η Ελένη Δημοπούλου. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας στο ticketservice.gr, στα καταστήματα public και φυσικά στο καζίνο, ενώ ετοιμάζεται σιγά σιγά Σταύρο και Αγάπη ο Τάκης Ζαχαράτος από τις 7 Δεκεμβρίου. Εντυπωσιακό νομίζω θα είναι. Λοιπόν, έχουμε Σταύρο και Αγάπη τον άνθρωπό μας στο Λονδίνο. Εντάξει, το ΠΑΟΚ 24 πρώτα ζει και μετά γράφει. Εννοείται ρε φίλε. Θα μας βάλει στο κλίμα. Θα μας βάλει στο κλίμα τώρα λίγο να... Θα τον πετύχουμε, τον έχουμε. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον Ηλία Καπράλο, που έχει φτάσει πρώτος από όλους. Γεια σου, από το ΠΑΟΚ 24 τουλάχιστον. Ηλία, τι γίνεται? Γεια σου, παιδιά, καλημέρα. Τι καλημέρα ησυχία. Από το μαγευτικό Λονδίνο. Ησυχία ακούω. Ναι, τι έγινε. Στο δωμάτιο μας ακόμα, δεν βγήκαμε, δεν κάτσε. Άκου να δεις τώρα, επειδή την προσογραφία δεν πρόκειται να κάνεις, δες που έχει τα μολ και αυτά και τα στόκ τα καλά και αυτά και ενημέρωσέ μας επιτέλους για το τι, πού θα πάμε να ψωνίσουμε. Και τον καιρό, και τον καιρό. Δεν έχει στόκ εδώ, Σταύρο μου. Εδώ πέρα τα στόκ είναι έξω από την πόλη. Αυτό λέω, ρε αγόρι μου, έξω από την πόλη. Λέει, πού είναι αυτά. Θα πάρουμε ένα ταξάκι, πόσο θα κάνουμε, 100, 200 ευρώ. Ό,τι κλειτώσουμε από τα ρούχα, θα δώσουμε στο ταξί. Θα τα ψάξουμε. Ναι, κάνε λίγο, ρε αγόρι μου, κάτι χρήσιμο επιτέλους αυτό το κόνσεπτ. Δηλαδή, δεν είναι κακό. Εντάξει, σας αφήνω να τα πείτε με τα παιδιά, δώστε κλίμα. Περιμένω νέα σου. Εντάξει. Θα τα έχεις. Ηλία, τι καιρό έχει εκεί, τι γίνεται? Πώς το βρήκες στο Λονδίνο? Αυτή τη στιγμή έχει συννεφιά. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα για βροχή. Συννεφιά στο Λονδίνο. Παρά. Έλα ρε φίλε. Καλά που πήγες, είχες διαφορά ρε. Έλα. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν έχει πολύ κρύο. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται και ο πανικός με χαμηλές θερμοκρασίες. Ο καιρός είναι καλός. Κλασικός λονδρέζικος. Το αεροπλάνο, ίδια τα πρώτα αεροπλάνα που έρχονται που φτάνουν στο Λονδίνο είναι γεμάτα από οκτίδες, είτε οικογένειες, είτε οπαδοί, είτε ακόμα και ζευγάρια μπορεί να δει κάποιος που έχουν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Και σιγά σιγά όλοι μετά το αεροπλάνο άρχισαν να πηγαίνουν ο καθένας στα λεωφορεία τους για να κατεβούν στο κέντρο όπου έχουν κλείσει είτε ξενοδοχεία είτε σπίτια για να μείνουν. Είχε δηλαδή πολύ τώρα, κόσμο. Τώρα εδώ πέρα
Ναι. Ναι, δεν είναι και το Λονδίνο μια πόλη όμως όπως ήταν η Βουδαπέστη που όλοι καταλαβαίναν ότι έπαιζε ένα παιχνίδι. Ναι. Εδώ πέρα είναι κάτι σύνηθες, οπότε δεν μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα τσιπλακάτι ή να το διαφημίζουν το παιχνίδι παντού. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Οι Άγγλοι δεν ενδιαφέρονται για αυτό το παιχνίδι. Γι' αυτό και η Chelsea έβγαλε την ανακοίνωση για τα 3 χρόνια ότι πρέπει να είσαι μέλος για να πας στο παιχνίδι. Διότι δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο από την Αγγλία. Όσοι προκτήτες μπόρεσαν και βρήκαν εισιτήριο από τη μεριά των Άγγλων, δεν θα έχουν θέμα να καθίσουν όπου θέλουν. Αυτά. Το που θέλουν ελέγχεται λίγο. Όπου θέλετε εννοώ ότι δεν υπάρχει ονομαστικό εισιτήριο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν θα σου πει κάποιο, δηλαδή πουλούσαν τα εισιτήρια ξεχωριστά, δεν τα πουλούσαν μαζί. Οπότε αν έχεις κλείσει στην ίδια θύρα, θα βρεις μια διάδα, τριάδα θέσεων κενές για να καθίσετε μαζί. Αν έχεις κλείσει σε άλλη θύρα, θα πας εκεί που λέει το εισιτήριό σου όμως. Ναι, θα πας εκεί που λέει το εισιτήριο, γιατί δεν μπορείς να, γιατί εκεί πέρα είναι πολύ αυστηρή σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ αυστηρή στο κομμάτι το τι φοράς. Δηλαδή ακόμα και να έχεις εισιτήριο για τη μεριά των Άγγλων, αν μου πας με κανένα μπλουζάκι ή με κανένα κασκόλ. Με διακριτικά γενικά, ναι. Ναι, θα σε πούνε ότι α, δεν είσαι οπαδός στη Chelsea, α, δεν μπαίνεις στο κήπεδο. Εντάξει, είναι και λίγο λογικό και αυτό, νομίζω. Ναι, το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι ένας μπαμπάς με ένα γιο από την Eindhoven, που είχαν πάει στο Tottenham Eindhoven πριν από 1 μήνα περίπου. Και τους κόψανε, ναι. Για αυτόν τον λόγο. Και τώρα μιλάμε για μπαμπά με γιο, δεν μιλάμε για μια παρέα 3-4 φίλων. Ναι. Αυτά το σημαντικό, Ηλία, είναι ότι όσοι βρεθούν στο Λονδίνο να δουν το παιχνίδι. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι ναι, δεν μπορούν να το δουν όλοι μαζί, από την πρώτη στιγμή. Α, εννοείται, ό,τι μπορούν να ψαχτούν με Άγγλους, με... Τι να σου πω τώρα, ο καθένας μπορεί να πιάσει κουβέντα με τον οποιονδήποτε στον δρόμο και να τύχει να είναι ένας οπαδός της Chelsea που... ή ένας που έχει κάνει γραφή μέλους και είναι από την Ινδία, ας πούμε, και έχει κάνει για να πηγαίνει να βλέπει ένα παιχνίδι. Μπορεί να πετύχει και τέτοιους. Και εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχει βρει εισιτήρια από τους Άγγλους. Απλά όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στο πώς θα πάνε στο γήπεδο και στο πώς θα περάσουν μέσα. Άμα μπεις μέσα, μετά τα δεν βγαίνεις. Ναι. Αυτά. Ναι, το λογικό αυτό. Ο Πάος πώς ανεβαίνει. Γιατί άκουσα τον Μπέρκα που είναι, αγριεμένος. Εντάξει, λογικό είναι, αφιλητή. Ναι. Σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά ένα δρόμο έχει. Θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο γίνεται. Και ενημερωθήκαμε ότι έχεις βρει εισιτήρια για το άλλο το παιχνίδι. Βρες άλλα δύο. Δεν μπορώ να βρω άλλα δύο. Ωπα, Σταύρο. Δεν μπορώ. Θα βρεις τα δικά σου. 150 ευρώ, Σταύρο μου. Πόσα? 150. 150 το ένα. Τα δύο. Ωραία, τα πήρα. Τόσο εύκολα. Ρε Ηλία, τόσο εύκολα. Ηλία, επεξέχασες. Δεν είμαστε αγιοχβήτες. 150 τα δύο. Ένα 5 ευρώ πάνω του βάλαμε. Κέρδισε ρε φίλε κάτι, εδώ καίγεται να πάει. Πες του 2 εκατοστάρικα. Ο Σταύρος λέει, επιμένει να βρεις κι άλλα. Δεν μπορείς να βρεις κι άλλα. Εγώ εντελώς τυχαία βρήκα έναν άνθρωπο που είναι μέλος Tottenham, έχει πάρει τα 2 εισιτήρια που δικαιούται και δικαιούταν άλλα 2. Και μου λέει, τα θέλεις, του είπα, τα θέλω, τα πήρα. Ωραία, βρες αυτόν που είναι μέλος Tottenham, να βρει ένα μέλος Tottenham ακόμη και να πάρουμε τα εισιτήρια, Ηλία. Ωραία. Έχω κάνει τις προσπάθειές μου, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Έλα, έλα, μπορείς να βρεις. Παρακάλα, εκεί βρες καμιά θεία, εκεί που είναι μέλος, κάνε πουλα το κορμί σου. Εντάξει, να πάρουμε τα εισιτήρια. Πάντως παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα πουλάνε και εκείνη την ώρα γιατί δεν έχουν πουλήσει αρκετά από το παιχνίδι. Κοίταξε. Δεν έχουν μεγάλο φόβο για τους Ιταλούς, μην μπουνε. Δεν έχουν, κοιτώταν για το συγκεκριμένο παιχνίδι για να καταλάβετε τη διαφορά και το πόσο φοβήθηκαν ότι θα γίνει χαμός από τους παοκτσίδες στο Chelsea PAOK είναι ότι η Tottenham για παιχνίδι Champions League που κρίνεται η πρόκριση με την Inter έχει όρο να είσαι μέλος πριν τις 29 Αυγούστου. Δηλαδή, εδώ και 4 μήνες. Ναι. Και οι άλλοι βάλανε μέλος εδώ και 2,5 χρόνια. Εντάξει, θεωρώ αυτό ότι... Αυτό για μένα δείχνει πολλά. Δηλαδή ήξερε η Chelsea, κατάλαβε ότι αν έβαζε αυτό που βάζουν οι περισσότερες ομάδες ότι πρέπει να είσαι μέλος από την αρχή της σεζόν, θα είχαν άλλα 5.000 εισιτήρια υπάρχει. Πολύ εύκολα. Ενέρευε, σκέψτε ακόμα και έτσι πόσος κόσμος έχει καταφέρει να βρει εισιτήριο. Πόσοι βρήκανε. Ναι, σκέψτε να μην υπήρχε αυτό. Θα γινόταν χαμός. Ναι. Το μισό γήπεδο, κανονικά.
Εδώ και σήμερα. Πρέπει να πηγαίνουμε με ομάδες τύπου Ντινέζε που δεν έχουν τέτοια κολλήματα και τα δίνουν τα εισιτήρια, πάρτε τα όσα θέλετε. Ναι. Και να γεμίσουν τα γήπεδα. Μεγάλη λύση. Νομίζω ήταν η μοναδική ομάδα που άφησε όλους τους οπαδούς να μπουν χωρίς κανένα παραπονεμένο. Πάντως γενικά, επειδή ακόμα έχουμε διάφορα μηνύματα και στο ΠΑΟΚ 24, είναι πάρα πολλοί αυτοί που ξεκινάνε ακόμα και τώρα και πολλοί που θα ξεκινήσουν και αύριο το πρωί, χωρίς να έχουν εισιτήριο. Ναι. Ο σύνδεσμος του ΠΑΟΚ στο Λονδίνο, επειδή τυχαίνει να έχουμε και γνωστούς, μου είπε ότι είχαν πάρει αρκετά για τις ανάγκες τους και η ζήτηση που έχουν ακόμα και τώρα και από ανθρώπους που είναι στην Αγγλία φτάνει πάνω από 1.000 άτομα. Ναι. Ενδεικτικό νομίζω. Άντε να δούμε. Αυτό. Μακάρι να μην μείνει ούτε ένας απ' έξω. Με το καλό. Ωραία. Ναι. Σας αφήνουμε ηλία να... Αγάπη, εσύ θα ανέβεις. Και εγώ. Σε περιμένουμε, αγάπη. Ναι. Καλά, εννοείται. Απλά επειδή ξέρω ότι ο Στέργιος δεν θα ανέβει, γι' αυτό το λέω. Α, ναι. Σε περιμένουμε, ναι, αγάπη. Πάνω. Εκεί. Ας μείνει και κάποιος πίσω, ηλία, δεν πειράζει. Καλό θα είναι. Ναι. Ένας τουλάχιστον πειράζει... να μείνει πίσω. Πάντα πρέπει να μένει ένας πίσω. Ναι. Ωραία. Αυτά. Καλή συνέχεια, ηλία, τα λέμε και από κοντά. Σα αφήνουμε να απολαύσει το Λονδίνο. Λοιπόν. Αυτά τον Ηλία Καπράλο. Εντάξει, τον πρώτο από το ΠΑΟΚ 24 που έχει φτάσει στην πρωτεύουσα του μεγάλου νησιού. Έδωσε ένα κλίμα από εκεί. Πώς είναι στο Λονδίνο, πώς ήταν λίγο το ταξίδι, τι γίνεται στο αεροδρόμιο όπου υπάρχει κόσμος. Για το μάτς που λέγανε νωρίτερα ο Σταύρος με τον Ηλία είναι το Tottenham Inter. Τι ώρα είναι, 10 παρατέταρτον. 10 στο Wembley. Ωραίο παιχνίδι. Να το παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω αν θα γεμίσει το Wembley των 90.000 θέσεων, 85 πόσο είναι, αλλά είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι, στο οποίο νομίζω τότε θα το καθαρίσει μέσα στις οπτικές διαδικασίες. Ναι, ξέρουμε ότι τότε να μην είναι η ομάδα της καρδιάς, το ξέρεις, στην Αγγλία το ξέρουμε. Όχι, μιλάω τώρα αντικειμενικά, γιατί η Ίντερ δεν βλέπεται και τότε να έδειξε με την Τσέλσι ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Λοιπόν, αυτή την ώρα λογικά θα έχουν τελειώσει τα παιδιά μας στην προπόνηση. Στις 11 ήταν, Ναι, οπότε περιμένουμε στην επόμενη ώρα να έχουμε τα τελευταία νέα. Ουσιαστικά ο Βαρέλα, εντάξει, είναι οκ okay από χθες. Ναι. Μακάρι και σήμερα να μην έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Να μάθουμε τα τελευταία νέα για Μαωρίσιο που είχε και χθες ενοχλήσεις στον δεξί προσαγωγό και τα νέα για τον Καντουρί με τις ενοχλήσεις που είχε στους οπίσθιους μοιραίους. Πάντως όλοι είναι σημαντικοί και οι τρεις, αλλά σίγουρα ο Βαρέλα νομίζω αν τους βάζαμε σε ζυγαριά σημαντικότητας θα ήταν ένα κλικ παραπάνω από Μαωρίσιο και δύο κλικ παραπάνω από όλοι Καντουρί. Ναι, γιατί νομίζω το λέγαμε και χθες ότι στη μεσαία γραμμή. Έχει πολλές πιθανότητες το δίδυμο Κάνιας Βέρμπλουμ, οπότε υπήρχε το ενδεχόμενο έτσι κι αλλιώς ο Μαωρίσιο να μην αγωνιστεί, έστω και μικρό υπήρχε. Ο Αλκαντουρί νομίζω ότι μεσοεπιθετικά οι επιλογές έτσι κι αλλιώς είναι πολλές και πάλι δεν νομίζω ότι ο Μαροκινός, επειδή έτσι κι αλλιώς είχε το θέμα εδώ και μέρες, ότι θα ήταν η πρώτη επιλογή. Άλλο Βαρέλα, δεν αλλά Βαρέλα δεν έχει αντικαταστάτη. Ναι, θα είναι βασικά η γενικότερα πρώτη επιλογή. Το δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο είναι αναντικατάστατο. Ναι. Και ειδικά να είναι γερή μέχρι το τέλος, ναι, να μην έχουμε προβλήματα. Ή τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη. Ναι. Αν κάνει πάω κάποια κίνηση να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας. Για Μαωρίσιο και Αλκαντουρί, εκεί περιμένουμε να μάθουμε τι συμβαίνει. Είπαμε και οι δύο χθες ακόμη είχαν κάποιες ενοχλήσεις. Τώρα σήμερα, αν θα είναι καλύτερα και αύριο φυσικά, αν θα ταξιδέψουν κανονικά με την ομάδα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω σήμερα θα έχουμε και αποστολή. Ναι. Οπότε θα δούμε σε πρώτη φάση αν θα είναι μέσα. Νομίζω ότι αν υπάρχουν κάποιες μικροενοχλήσεις ακόμα. Είναι πιθανό να μπουν στην αποστολή και αύριο να δουν αν θα είναι καλά ή όχι. Δηλαδή να πάει μαζί του. Ναι, να πάει 19-20 να πάει ο ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι την Παρασκευή η ομάδα θα προπονηθεί στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Ναι. Οπότε όπως και να έχει, όπως είχε και στο προηγούμενο παιχνίδι, θα τους πάρει όλους για να τους έχει και στην προπόνηση την Παρασκευή. Θα δούμε στην πορεία, ίσως και μέχρι τις 2 να προλάβουμε να έχουμε και την αποστολή, για να δούμε ποιοι είναι μέσα και ποιοι είναι έξω. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αυτά, δεύτερο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε μετά το 80 λεπτό διάλειμμα. Κομψό. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε ποδοσφαιρικά. Ναι. Τι βάζει αύριο ο Λουτσέσκου μεθαύριο. Μεθαύριο ο Λουτσέσκου. Εύκολο, σου πω εγώ. Σημείωνε και 18 θα σου πω. Περίμενε. Έχει το θείο σε ένα τηλέφωνο να μα πει. Το θείο. Ο θείο έχει λογική φίλη που δεν μπορεί να παρακολουθήσει ο Λουτσέσκου. Εννοείται, έχει ακόμα χρόνια για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, εντάξει, πώς θα κλείδωνε την άμυνα της Τσέλση και θα έκλαιγε ο Σάρι. Θα έκλαιγε. Έχω εικόνα να κλαίει ο Σάρι. Καταλαβαίνεις τι κινδυνεύει η θέση σου. Δεξί μπακ θα έβαζε Ζαμπά και μπροστά Λιμιό. Πιάσε αυτή την πτέρυγα τώρα εσύ. Τι να πιάσω.
Εξουδετερό Έτνα, σαν Σάρι. Με Ζαμπά, Μπακ και Λιμνιό μπροστά. Αν ήμουν Σάρι, θα έλεγα παιδιά όλοι από εκεί. Κάτι υπεραριθμίε. Τακτική καμία. Δυσκολεύαστε. Λοιπόν. Μάτο, συμφωνούμε όλοι. Βιερίνια. Τι κάνει τι παίζουμε. Τι με το φλέκα, δεν αλλάζει. Τι θα τώρα θα αλλάξει. Δεν άλλαξε. Μήπω πρέπει ο Ρέι να μπει λίγο να πάρει παιχνίδια την έδρα τη Ευρώπη. Όχι. Σε αυτό θα πει δεν χρειάζεται. Θα παίξει ο Ρέι με τον Αίτο Σπάτων. Η επένδυση μας λέει. Εκεί θα παίξει. Τι να κάνουμε, εσύ, δεν υπάρχει. Επέδειξε επένδυση. Ναι, έχει δει ο Πασχαλάκης την θέση με το νούμερο 1. Αυτό είναι τώρα. Δικαιολογημένο νομίζω είναι αντικατάστατο. Πασχαλάκης, Μάτος, Βιερίνια, Κρέσπο Βαρέλα, Βέρμπλουμ Κάνιας, Ζαμπά Λιμιός, Πέλκας Πρίγιοβιτς. Εγώ παίρνω. Να πω εγώ. Πες. Πασχαλάκης. Όλε, ναι. Όλε. Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Τόσκα. Τέσσερις. Κάνια, Σεξάρι. Βέρμπλουμ. Μαουρίτσιο, Οχτάρια. Δεξιά, Λιμνιός, αριστερά, Βιερίνια. Στην κορυφή, ο Πρίγκεβιτς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ λες τι θα έβαζες, ρε παιδί μου. Αυτό λέω, ρε φίλε. Δεν λέω ότι θα βάλει. Εντάξει, οκ. Δεν λέω ότι θα βάλει. Εδώ κάνουμε εκτιμήσεις. Ναι, γιατί να το βάλει αυτό δύσκολο. Εγώ θα φόρτωνα τον άξονα μου, βέβαια, για να μην κάνουμε τους έξυπνους και τους ξερόλες, γιατί δεν είμαστε. Όσα ξέρω, νοικοκύρηση δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Ο Λουτσέσκου είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει μια φρέσκια ομάδα τη Δευτέρα στη Λαμία. Ναι. Όσο αντιεμπορικό και αν ακούγεται αυτό εν όψη ενός αγώνα Chelsea PAOK. Δεν τον σκέφτεσαι από μόνο του το Chelsea PAOK. Βάζεις την διαδικασία. Εδώ σε αυτήν την περίπτωση είναι ενδεκάδα εγώ που βάζω. Ξεκουράζω ουσιαστικά τον Μπέλκα. Ναι. Εντάξει. Εγώ συμφωνώ με Στέργιο, αλλά θα βάζα το Όσκα αριστερά. Να είμαι λίγο πιο σίγουρη. Όχι ότι βίνει μια... Να μου παίξει σαν τρύπα, αλλά... Ευγενία... Δεν τρύπα... Δεν είναι... Τζένα Τζέιμσον. Αλλά... Δεν ξέρω, έτσι όπως το σκέφτομαι, το σκέφτομαι λίγο δύσκολο για το Βιερίνια. Είναι το κλασικό παιχνίδι που χρειάζεσαι τον Τόσκα στα αριστερά. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Άνδρε είναι και από τραυματισμό. Και ο Άνδρε είναι ο πιο σημαντικός μας παίκτης στους αγώνες πρωταθλήματος. Mm. Και φάνηκε αυτό την περασμένη Κυριακή. Ακριβώς. Εντάξει, ο βασικός μας στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ωραία, αν θέλουμε να το δούμε αλλιώς, κρατάω και Βιερίνια στην ενδεκάδα που έδωσα εκτός, δηλαδή και Πέλκα και Βιερίνια, και βάζω το Ζαμπά. Ή βάζω τον Ελκαντουρί, αν είναι διαθέσιμος. Ναι. Εντάξει, γιατί εγώ στο μυαλό μου, εντελώς άρρωστα, αυτό έγραψα και στο blog μου στο ΠΑΟΚ 24, συζητώντας για το παιχνίδι το μεθαυριανό, έχω στο μυαλό μου τη Λαμία. Νομίζω είναι απόλυτα λογικό. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα ποδοσφαιρική, ναι, παιδιά. Ναι, και ναι. Πάντα όταν καλούμαστε να κρίνουμε, να αποφασίσουμε, να σχολιάσουμε, πρέπει να υπολογίζουμε όλα τα δεδομένα, εντάξει, και βασικά ποιος είναι ο νούμερο ένα στόχος του κλαμπ. Δεν είναι να πάρει το Europa League. Εντάξει, σίγουρα μία μη πρόκριση σε ένα τέτοιο όμιλο θα κοστίσει ψυχολογικά και θα κοστίσει και σε επίπεδο κλίματος, αλλά ο νούμερο ένα στόχος είναι άλλος τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και το ότι ο ΠΑΟΚ πληρώνει το κόστος της πίεσης που δέχτηκε το καλοκαίρι στην Ευρώπη μόνο και όχι στο πρωτάθλημα, γιατί αυτό συμβαίνει, ο τρόπος που δεν έκανε αναγκαστικά προετοιμασία ο ΠΑΟΚ για να είναι έτοιμο στα παιχνίδια του καλοκαιριού, αντανακλά μόνο στα ευρωπαϊκά πλέον. Στο πρωτάθλημα ξεπεράσαμε αυτή την κρίση. Άρα πάλι καλά να λένε. Θα είναι μια πληγή το να αποκλειστούμε. Αλλά από εκεί και πέρα ο βασικός στόχος είναι άλλος. Και τώρα κατά ψέματα βλέπεις την Τζέλσι σε τι κατάσταση είναι. Βγάλει την ήττα από την Τότεναμ. Δεν νομίζω ότι περιμένεις ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ άνετα να πάει να βγάλει το διπλό. Απλά υπολογίζεις, αγάπη, ότι η Τζέλσι έχει 4 στα 4 στον όμιλο και δεν έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Μαζί σου και νομίζω μετά ακολουθεί η City, αν δεν κάνω λάθος. Την άλλη εβδομάδα. Δεν, γι' αυτό είστε εδώ. Νομίζω, για να μου λέτε νομίζω ότι ακολουθεί η City. Αν όπως έχει και Chelsea, να City, είναι ακόμα χειρότερα για την Τζέλσι που πρέπει σίγουρα. Να φρεσκάρει ο Αζάρ είναι τραυματίας. Θα έπρεπε να έχουμε ένα ρεπορτάζ Chelsea. Έχουμε. Στο ναι. ΠΑΟΚ 24. Mm-hmm. Έχει μπει. Αλλά όπως και να έχει, είναι αυτό που λες. Από τη στιγμή που
και στους δύο αγώνες με τη βίντεο, ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να πάρει κάτι, έχει φτάσει το πράγμα εδώ. Ο ΠΑΟΚ δεν λέμε ότι θα πάει την Πέμπτη με τα χέρια ψηλά και δεν θα κάνει τίποτα. Να το παλέψει θα πάει, αλλά και εγώ συμφωνώ ότι υπάρχει Λαμία. Όπως και να ακούγεται, αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω αυτό το έχει στο μυαλό του και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, οπότε. Τη φούλα μέχρι την Κυριακή η Τσέλσι. Τη φούλα μέχρι. Ξέρεις η φούλα μέχρι. Κυριακή στις 2, Τσέλσι φούλα. Α, ναι, η Σίτι είναι πιο μετά. Α, που λέγαμε μακάρι να ήταν η Σίτι την άλλη εβδομάδα. Σάββατο 8 Δεκεμβρίου είναι η Τσέλσι Σίτι. Έχει ακόμα. Αλλά εντάξει, όπως και να έχει, η Τσέλσι είναι η Τσέλσι. Give me five, Σιμέλα. Τσέλσι, Τσέλσι. Ε, κόψα το Σιμέλα. Έλα, λοιπόν. Μιλάω σοβαρά τώρα. Άντε. Λοιπόν, θυμήθηκα συνάδελφο στη Χιματζή που έλεγε επί χρόνια Μπρέξει χιονίσει, η Γιούβε είναι Γιούβε. Δεν. Η Γιούβε είναι Γιούβε. Διπλό. Άσο ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν υπήρχε χ, δεν υπήρχαν φόρμε. Η Γιούβε είναι Γιούβε. Η Γιούβε είναι Γιούβε. Η Τσέλσι είναι Τσέλσι. Ο Πάοκ είναι Πάοκ. Κέπα στο τέρμα. Μην ψάχνει πάλι τα χαρτιά και λε ποιο είναι αυτό που παίζει. Άμα δεν βάλουν το Κέπα και βάλουν το άλλο όνομα. Είχε μπερδευτεί η Τούμπα, είχε γίνει κάτι. Ας έχουμε το νου μας και για την αποστολή. Εγώ πάντως θεωρώ ότι θα παίξει κανονικά και ο Πέλκας. Θα βάλει ό,τι καλύτερο μπορεί. Να δει τι μπορεί να πάρει αυτό το μάτς. Αν ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ και από το άλλο παιχνίδι στη Λευκορωσία, γιατί και αυτό είναι μέσα στο κάδρο. Το και σενάριο είναι να έχουμε να καλύτερο αποτέλεσμα, ναι, από τη Βίντι, από τη Βίντι στα δύο παιχνίδια. Το πιθανότερο βέβαια είναι να έχει καλύτερο αποτέλεσμα η Βίντι. Έτσι όπως τα κάναμε. Ναι. Τώρα επειδή η σούφρα μας σε κάτι τέτοια όλο και διαστέλλεται θετικά. Η Μπάτε παίζει το τελευταίο χαρτί. Παίζει το γήπεδό της, εντάξει, δεν είναι και μια σούπερ ομάδα. Δεν είναι και χειρότερη από τη Βίντι σε μεγάλο βαθμό, αν είναι λίγο. Κοίτα, η Βίντι είναι πολύ καλή στο να αμήνεται. Αν θα πρέπει να έχει τα ποσοστά ευστοχίας που είχε με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πόσο μας γκολ μας έβαλε, τρία. Τρία στα πέντε, ναι. Είχε 60% στοχεία σε τελικές. Δεν είναι και το πλέον εύκολο. 9 το διπλό του ΠΑΟΚ στοίχημαν. 5-40 το Χ. 1-33 ο Άσος. 2-0-5 ο Άσος της Μπάτε. 3-25 το Χ. Και 3-90 η νίκη της Βίντι. Το λες και ισορροπημένο σχετικά. Αυτά είναι κλασικά παιχνίδια που τα περιμένεις στο live. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ είναι 0-0 στο 80, εγώ θα βάλω ένα σεβαστό ποσό στο διπλό. Να ξέρεις. Ναι. Ωραία. Σε συνδυασμό βέβαια με το τι γίνεται στη Βίντι. Μιλώντας για τελικές προσπάθειες, διάβαζα νωρίτερα στο Sport DNA, έχει κάνει ρεκόρ η ΑΕΚ. Είναι τελικά, φυσικά η τελευταία στον Όμιλο και στο Champions League γενικότερα. Με 7 τελικές σε 4 παιχνίδια στο τέρμα. Δηλαδή είχε 6 με την Μπενφίκα, ναι. Μία τελική με την Bayern στο ΑΚΑ και στα άλλα δύο μάτς δεν είχε ούτε τελική μία συνθία. Τελική. Δηλαδή είχε 7 τελικές σε 4 μάτς. Και η Μπενφίκα, αν δεν είχε την αποβολή, θα ήταν άλλο παιχνίδι. Εν ώψη αυτά του σημερινού ΑΕΚ Άγιαξ, που διαβάζει ότι η εικόνα. Το διάβαζα, το έγραψε ένα συνάδελφο. Προφανώς λίγο επηρεασμένο, δεν ξέρω την κατάσταση. Ότι με την εικόνα που έχει δείξει η ΑΕΚ του Champions League, σαφώς δικαιούται κάποια πράγματα. Εν ώψη του. Δηλαδή, εντάξει. Έχουμε γράψει και εμείς κατά καιρούς υπερβολές, αλλά τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν έχω γράψει ποτέ υπερβολή. Τα λέει και σοβαρά. Δεν θυμάμαι να έχω γράψει ποτέ υπερβολή στη ζωή μου. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια κορυφαία ομάδα στον πλανήτη δεν είναι υπερβολή καμία. Έτσι το έχω δομημένο στο μυαλό μου. Έτσι είναι. Τέλος. Η άλλη είναι υπερβολική, εγώ είμαι νορμάλ. Είναι όπως αυτό που γράφανε τότε με την Bayern. Ότι η Bayern δεν είναι σε καλή κατάσταση, μπορεί η ΑΕΚ να κάνει ζημιά. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλήθεια. Δεν την έκανε η ΑΕΚ τη ζημιά. Δεν έκανε την ΑΕΚ τη ζημιά, αλλά η Μπάγκερ ήταν σε καλή κατάσταση. Η ζημιά θα ήταν. Τι έπαθε και προχθές, καημένη Μπάγκερ, τέλος πάντων. Καημένη Μπάγκερ. Καημένη Μπάγκερ δεν το έχει πει τη μαμά τη Μπάγκερ, δεν το έχει πει αυτό. Η καημένη Μπάγκερ. Σταύρο, έχει να δηλώσει τίποτα για τις συμπλοκές μεταξύ οπαδών ΑΕΚ Παναθηναϊκού, Άγιαξ, Άγιαξ Cape Town, Μπάτε Μπορίσοφ και ΟΗΕ στην Αθήνα. Είδα τα βίντεο όλα, πολύ καλό συντονισμό. Το πίστευαν και οι δύο το παιχνίδι. Οι τρεις. Ναι, τρεις μεριές ήταν. Οι τρεις ήταν με δανεικούς, ήταν ο Παναθηναϊκός. Α, ναι. Συνήθως μια και τις δανεικούς, αλλά με εκείνο το μαύρο που βαλούσε στην πεζογέφυρα και το μοσχάρι. Κατηγορούσαν εμάς ότι έχουμε δανεικούς, ενώ ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχουν τέτοια. Τι να κάνει, ο Παναθηναϊκός ζήτησε τη βοήθεια του Άγιαξ. Το μπάτζετ είναι χαμηλό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Οι ακαδημίες του Άγιαξ. Οι ακαδημίες 100% ναι. Πάρα πολύ καλές. Εντάξει, δεν είναι και ακαδημίες της Φέγγεροντ.
Όχι, τις φαίνεται ότι οι ακαδημίες είναι λίγο καλύτερες γιατί υπάρχει το πολύ. Παμπελοζιακό. Το πολυπολιτισμικό στοιχείο. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Απλά 8 σύλλαβες λέξεις αποφεύγουμε τέτοιες ώρες. Αλλά και η Ακαδημία του Άγιαξ. Πολύ καλή δουλειά. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το γεγονός χθες από την ενίσχυση που είχε με τον Άγιαξ της κατηφόρας. Είναι η αλήθεια. Είναι κατηφορίζει προς το δωματιάκι η Αλεξάνδρος. Οι άλλοι ήταν, είχαν ανηφόρα. Στον ντου αυτό μετράει πάρα πολύ, να ξέρεις αγάπη. Φαντάσου τώρα εσύ που είσαι και, δεν είσαι και δύο μέτρα. Να πηγαίνεις προς τα πάνω και οι άλλοι που είναι και δύο μέτρα να έρχονται από πάνω. Θα τρέχω προς τα κάτω. Είναι λίγο τσαμπουκάς. Μέσα σε αυτό είναι και η νόμη της φυσικής. Ναι. Δηλαδή πιο εύκολο είναι το χέρι να πάει προς τα κάτω. Ναι, ναι. Και παρά να κάνεις άλμα και να φτάσεις. Έχεις την ορμή και τα λοιπά, την ταχύτητα. Οπότε ταχύτητα, ζει την κατηφόρα και τα λοιπά, το χέρι πάει πιο. Ναι, ανηφόρα. Γενικά πάντως σε τέτοια θέματα πάντα φροντίζει να είσαι στην ανηφόρα εσύ. Ναι. Και να είσαι στην κατηφόρα οι άλλοι. Αν κάνεις ντου εσύ στην ανηφόρα, είσαι καθυστερημένος. Ωραία. Είναι λάθος τακτικό, ρε αγόρι. Τόσα πράγματα μαθαίνεις στον κόσμο. Είχαμε δηλαδή νικητή στον ντέρμπι της τηλεφωνία Αλεξάνδρας. Δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες γιατί θα βγουν τα στατιστικά σε λίγο. Πήρε ΑΕΚ τον πρώτο βαθμό. Δεν πήρε. Στο Champions League, όχι. Από ό,τι είδα, κρατήσανε σε κάποια φάση. Δηλαδή αμυντικά δεν πήγανε άσχημα. Αλλά δεν, αλλά δεν είδαμε. Στις τελικές δεν είναι. Πάλι. Μάλλον μηδέν στην αιστεία. Α, το δύο Ζουνίτσι και αυτό. Ναι, μηδέν στην αιστεία. Μια εκπέμπεται και μια ανακοίνωση. Ενώ μας πουλάνε την τρέλα της, ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, φιλελεύθεροι το ένα το άλλο. Ναι, ναι. Εικόνας και αυτά. Με επιφανής. Χαρακτηρισμός ακραίος. Μηδέν στην αιστεία γράψαμε, Βρεμπίδη. Μηδέν στην αιστεία είπαμε. Και λέγαμε λοιπόν ότι χρειάζεται πολύ βελτίωση η ΑΕΚ σε αυτό το τομέα. Όχι στην ανακοίνωση, επειδή μου άρεσε η κουβέντα για τον ντου. Ναι, χρειάζεται λίγο αυτοματισμούς. Είδαμε δηλαδή να φεύγουν άγαρμα από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Όχι, παιδιά. Πρώτα απ' όλα δεν πιάνουμε ποτέ το ένα κομμάτι του δρόμου. Και ποτέ δεν είναι όλος ο όγκος μαζεμένος. Έχουμε και στις πτέρυγες. Λίγο να διαβάσουμε τη μάχη του Μαραθώνα με τον Μιλτιάδη. Ξέρεις τι μπορεί να φταίει. Τι? Η ΑΕΚ έχει επιφανείς οπαδούς. Μπορεί, ναι, να μην ξέρουν να το κάνουν αυτό. Όχι, έχει και μία επιφανής οπαδούς. Έχει και μία επιφανής. Ναι, ναι, και εκεί, ναι, δεν είναι άγνωστη η περιοχή τους. Είναι, ναι, δηλαδή και στην περιοχή Λεωφόρα Αλεξάνδρας, Εξάρχη, αυτά εκεί είναι μαζεμένα για να ξέρεις βλάχα από την Πηλέα. έχουν ένα κύκλο. Βέβαια λίγο πιο πάνω το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι, ένα χιλιόμετρο πιο πάνω. Αυτά τα στρατηγικά τα ήξερε ο Μάκης, παλιά. Ναι, ρε, όλοι τα ξέραμε αυτά, ρε. Δεν είναι όλοι. Τέργες, ποιοι πάνε μπροστά, ναι, ναι, οι εύσομοι, ναι, πίσω. Υπάρχει ένα μυθικό σχεδιασμό σε ένα βόλεϊ πάω κάρι. Που αν κάνουμε κάτι από την ταινία, θα το κάνω. Θα το κάνω. Το δόντι είναι η αγάπη, ο άνθρωπος. Δεν φτάνει που ήρθε, γελάς κιόλας. Άντε, για να σταυρώ. Ναι. Υπάρχει ένα μυθικό σχεδιασμό σε ένα βόλεϊ πάω κάρι. Μυθικό. Να βγαίνουν από πέντε πλευρές. Η δική μας. Δηλαδή τέτοια είναι πολύ ωραία, παιδιά. Και είναι... ποτέ, από ό,τι ξέρω, άνθρωποι, οπαδοί, με γυαλιά μπροστά, ποτέ. Ποτέ, νόμος. Να πέσει το γυαλί, το ψάχνει ο άλλος εκεί, δε, πίσω. Όχι, όχι, όχι. Όλα μελετημένα, κανονικά. Με γυαλιά, ποτέ. Πέρα στο λεωφορείο με γυαλιά, ρε. Τότε δεν υπήρχαν φακοί. Άμα δεν είχες γυαλιά, είσαι καταδικασμένος. Άμα είχες γυαλιά, είσαι τέλος. Δεν πας πουθενά. Δεν είχε φακού, τώρα φακού επαφή. Όποιο, δηλαδή, μόνο ο γιος του πρωθυπουργού μπορεί να έχει φακού επαφή τότε. Και κάτι φακού, ξέρεις τώρα. Μία μπαίνει, ποτέ δεν βγαίνει. Αυτά λοιπόν με τον ντου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, γιατί ενημερώνουμε και την Αθήνα λόγω της απεργίας της ΕΣΥΑ. Αυτός είναι και ο στόχος. Μας ακούτε μέσα στο διαδικτύο. Σε καλή κατάσταση τα παιδιά και των δύο ομάδων. Απέδωσαν τα μέγιστα. Καλή άμυνα της ΑΕΚ δημιουργικά. Ο Παναθηναϊκός στερούσε γιατί το επίπεδο των ξένων του ήταν το καλύτερο. Ναι. Ολλανδοί. Αυτά, μαθαίνουν. Βέβαια, Ολλανδοί, από μικρή το ποδόσφαιρο. Εκεί, ήταν και... Α, καλά. Πετούσαν μετά. Υπάρχουν διάφορα βίντεο. Από εκεί βγήκε το επτάμενο Ολλανδί. Ναι, πού το κατάλαβες. Έχει πάει ο Γκαγκάτσης ο Βασίλης. Έχουν κάνει δική μας το Άμστερνταμ. Θερινό, δεν έχει ξαναπάθει το Άμστερνταμ αυτό το πράγμα. Ούτε τότε που πέσανε 18.000 εξυπνοτιστές Γερμανοί στο Β' Παγκόσμιο. Δεν έχει μείνει κολοπιθόξυλο. Και πάει στην σύσκεψη της UEFA το πρωί στο Χέρεφεν ΠΑΟΚ. Τώρα το Χέρεφεν είναι άλλη πόλη, εντάξει. Βέβαια. Φεύγει από το Χέρεφεν για να πάει σύσκεψη του UEFA, τι θα ακούσω, τι θα κάνω, τι θα ράνω. Γυρνάει μετά από κάποιες ώρες, είμαστε στο ξενοδοχείο όλοι. Και που καθόμαστε, δεν το πιστεύετε αυτό που έγινε. Τι έγινε, λέω, τι θα φάμε καμιά 5 χρόνια αποκλεισμό. Γιατί σου λέω, όταν μιλάμε για 70 συλλήψεις, 75 είχαν, ήμασταν σε φόρμα τα παιδιά. Μας ζήτησαν συγγνώμη. Τι λες, λέω. Πώς μας ζήτησαν συγγνώμη. Έχουμε διαλύσει το Άμστερνταμ. Μας ζήτησαν συγγνώμη, λέει. Πώς έγινε αυτό.
Λέει, βρήκανε την κάμερα που ένας Ολλανδός προκαλεί. Και η δική μας, επειδή είναι πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Ρε, ισοπαίδωσαν το Άμστερνταμ. Αλλά βρέθηκε αυτός ότι προκάλεσε άλλος. Βρέθηκε αυτός και δεν είναι, έμεινε όρθιο τραπεζοκάθισμα. Τραπεζοκάθισματα. Για πάπτους που ήταν ο παδί του Άγιεξ. Τραπεζοκάθισμα δεν έμεινε. Λαϊκή. Καινούργια. Ναι, πρέπει να έγινε. Τέλος πάντων, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Εντάξει, τα καταδικάζουμε. Τα καταδικάζουμε, εννοείται. Μακριά από εμάς. Ντροπή σας που κάνετε επεισόδια όπου και αν πάτε. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Α, μου αρέσουν και τα επεισόδια στην Τρνάβα. Εκεί, τι έγινε, εκεί δεν έγινε. Εκεί δεν έγινε. Εκεί είναι κάτι κτίνη αυτή η αγάπη. Όντως. Που ψαρώνω εγώ. Λέω τι είναι αυτά τα μοσχάρια. Και περνάω μπροστά του και μα κοιτάνε να μα φάνε ζωντανού. Και λέω τι είναι αυτά τα ζώα, ρε. Αυτή είναι μεταξύ, σκάνε οι δικοί μα. Ναι. Και βγαίνουν τα κτίνη μπροστά για να μανουριάσουν. Και καλά κτίνη. Ναι, ναι, ήταν ανεπτυγμένα τα παιδιά. Βγαίνουν τα τσακαλάκια τα δικά μα και του παίρνουν έναντου. Τα δικά μα το μεταξύ, η σωματοδομή του μέσου παοξύ. Ναι, ναι. Νευρικού. Οξύθυμου. Δεν είναι του φουσκωτού. Ναι, είναι τα παιδιά μας είναι γρήγορα. Ναι, η σχολή τα βγάζει έτσι. Βαριά βιομηχανία οπαδών που λέει. Στην ταχύτητα επενδύουμε. Στην ταχύτητα επενδύουμε. Και δράσεις και. Στην τεχνική. Ναι, ναι, ναι. Και στην τεχνική και στην ορμή. Έχει ένταση η ομάδα τα πεσάρι. Δεν πάει. Κάνει καλό repress. Δεν πάει στην επαφή. Κάνει καλό repress. Εντάξει. Και τους παίρνουν μια δική μας και δεν ξέρουν πού να πάνε χοντροί. Για παφούσκοναν και στριμώχνονται στην πόρτα. Πάτα κιούτα, πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Κρίμα, δεν κάνει, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Αλλά εμείς τα θυμόμαστε και τα σχολιάζουμε. Μπροστά ήμασταν, δηλαδή. Yeah, δηλαδή είναι, τα παιδιά είναι μας... κάτι που μας το είπε κάποιος. Δηλαδή τι να κάνω εγώ. Ήταν μια μπροστά μου με κάτι πλαστικά. Όντως, τη θυμάσαι. Τη θυμάμαι. Με το Move the String, τι ήταν εκείνο. Μπροστά μου ήταν, αγάπη. Μου πήρε λίγο τη συγκέντρωση εκείνη εκεί, ωραία, αλλά μετά δεν μπορούσα να αφήσω. Στο μεταξύ ήταν εκείνο το γήπεδο το άθλιο, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εντάξει, ό,τι πρέπει για που ξύλο, αναρωτιόμασταν δηλαδή. Ότι αγωνόμασταν τα προηγούμενα χρόνια αν θα πάρει άδεια η Τούμπα. Ναι. Και πήρε άδεια εκείνο το κοτέτσι εκείνο. Ναι, το λάπτο πάνω στο γόνατο. Ο Σαββίδης από πίσω μας τριμωγμένο σε μια καρέκλα καφενείου, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Στην πόλη Νίτρα. Νίτρα. Τη γενέτρια χειρότερη... του Στόχ. Χειρότερη... Πού να μην γίνει μετά ο Στόχ νευρικό να φύγει από εκεί πέρα. Τίποτα. Από τη Νίτρα. Με 14 χρόνια έφυγε. Η πιο μεταγραφή μικρότερη υποδοχή τη Τσέλση ήταν. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί για να μπούμε στην τελική ευθεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελική ευθεία για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Παραμονές του αγώνα ουσιαστικά Τσέλση ΠΑΟΚ που θα διάσει πολύ αγάπη, ήδη για διάσει. Άμα μπει λίγο στα social media γενικά, μόνο φωτογραφίες από αεροδρόμιο βλέπει. Ή από Λονδίνο που έχουν φτάσει ήδη. Θα μεταβεθεί και ολόκληρο το ΠΑΟΚ 24 στο Λονδίνο. Σε αφήνουμε πίσω, Στέρχιο. Δεν ξέρω πώς θα είσαι. Με την απουσία μας εδώ πέρα τρεις μέρες. Κάποιος πρέπει να μείνει και να συντονίζει την κατάσταση. Μια φορά, Στέρχιο, μένεις, δεν πειράζει. Έχεις πάει σε όλα τα υπόλοιπα, φίλε. Δεν πειράζει. Έχεις παράπονο. Να πάμε λίγο βόλι όμως, γιατί και το βόλι είχε αύριο αγώνα. Να πάμε βόλι αφού πούμε στους φίλους που μας ακούνε. Ας μπουν στο ΠΑΟΚ 24 να δουν τι έγινε στην προπόνηση της Αγκόλας. Υπάρχει ένα θέμα. Δεν ήταν μέσα. Ο Γιάννικ Μορέιρα, ο οποίος σήμερα πηγαίνει. Και πάλι. Εντάξει, και άλλοι άνθρωποι είναι. Θα μπορούσε να παίζει κάποιον άλλον. Εκεί λοιπόν που κάνανε προετοιμασία, προπόνηση εν ώψη του ντέρμπι με το Καμερούν, Αγκόλα Καμερούν. Φυσικά. Ξεκολλά ένας προβολέας από το ταβάνι. Έτσι απλά. Και μιλάμε, όχι προβολάκι, που έχουμε στα σπίτια. Μιλάμε για μεγάλο, ναι. Σκεφτείτε πώς είναι στα γήπεδα, στα κλειστά. Και σκάει, νομίζω, το πολύ 1,5 μέτρο από παίκτη της Αγκόλας. 5 βήματα. Φοβερό, αλλά ό,τι και να σας πω, δεν μπορώ να σας το δώσω να καταλάβετε αν δεν πείτε να δείτε το βίντεο που υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24. Ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ. Είδες, Στέργιο, για ποιο λόγο Βαρέλα προσπαθεί λίγο να το αποφύγει αυτά τα ταξίδια, γιατί σου λέει εκεί στο φτύρι της χώρας της δικές μας. Στο κλειστό της Αγκόλας λίγο να προσέξουν εκεί οι τεχνικοί, οι Αγκολέζοι. Γίνονται διάφορα. Ραφαήλ, φαντάζομαι το είδες το βίντεο, καλησπέρα. Εννοείται. Καλησπέρα, Ράφα. Δεν χάνεται νομίζω τέτοιο βίντεο, ναι. Στην Πολωνία είναι καλύτερα το κλειστό για τα παιδιά μας. Ελπίζω, ναι, εντάξει, και το πολωνικό πρωτάθλημα είναι και από τα καλύτερα της Ευρώπης. Εντάξει τότε, ναι, να μείνουμε ίσοι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι έχουμε ποια είναι τα τελευταία νέα της ομάδας, Ραφαήλ, ενώ πιστεύω αγώνα με τους Πολωνούς. Αύριο στις 7 το πρώτο παιχνίδι με την Όλστιν, με την πολωνική ομάδα για τους 32 του ΣΕΒ ΚΑΠ, χωρίς τον Δημήτρη Τζούριτς ταξίδεψε από χθες του ΠΑΟΚ. Μια λογική απόφαση νομίζω από πλευράς Στάνκου και ιατρικού επιταλείου.
για να μείνει και ο Έλληνας διαγώνιος εδώ στη Θεσσαλονίκη να συνεχίσει τις θεραπείες του, προκειμένου να είναι έτοιμος και για το μάτς με την Κηφισιά το Σάββατο, αν θα είναι στη θέση να βοηθήσει, αλλά και για τον επαναληπτικό με την Όλστιν και τα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται με τον Ολυμπιακό στο Λίγκα και στο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ από τις τελευταίες εμφανίσεις της ομάδας στο πρωτάθλημα και ελπίζουν ότι θα πάρουν ένα σκορ πρόκριση απέναντι σε μια επικίνδυνη ομάδα. Είναι μια πολωνική ομάδα με έμπειρους παίχτες. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα το βοηθήσει για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ραφαήλ, η Όλστιν παλεύεται σαν ομάδα. Είναι πιο εύκολη από τους προηγούμενους. Είναι σχεδόν, ας το πούμε, μια ομάδα στην Πολωνία μεσαίας και λίγο παραπάνω, ας το πούμε, κλίμακας. Αλλά το ότι είναι μια πολωνική ομάδα νομίζω ότι λέει αρκετά πράγματα. Πέρσι δηλαδή τερμάτισε στην πέμπτη θέση, ένα δύσκολο πρωτάθλημα που παίζει σκρά. Είναι δηλαδή δύσκολο να χτυπήσεις τις πρώτες θέσεις. Αλλά και φέτος, παρότι το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά, έχει πάρει αποτελέσματα που την φέρνουν μέχρι στιγμής στην 8η θέση. Έχει αρκετούς έμπειρους παίχτες, και Πολωνούς δηλαδή και ξένους, οπότε νομίζω ότι είναι αρκετά υπολογίσιμη και επειδή υπάρχει και το πάθημα με την Φραγκφούρτη, καλό θα ήταν να μην την υποτιμήσει ο ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνουμε όλοι, Ραφαήλ, ότι πρώτος στόχος είναι η νίκη, εντάξει, που νομίζω ότι θα διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό και σε απόλυτο την πρόκριση στους 16 του ΣΕΦ. Μπορούμε να μιλάμε ένα σενάριο για μια καλή ήττα, ας πούμε, με ένα 3-2. Θα είναι το σκορ έτσι ικανοποιητικό. Νομίζω ναι, από την άποψη ότι ο επαναληπτικός θα είναι στη Θεσσαλονίκη και ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ εδώ στην έδρα του όταν επιβάλλει τον ρυθμό του δεν βρίσκει δυσκολίες. Οπότε πιστεύω ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο σενάριο, δηλαδή στο 3-2 καλύτερα δηλαδή, ώστε να πάρει μια καθαρή νίκη ο ΠΑΟΚ μετά και να μην μπλέξει σε διαδικασία χρυσού σετ κτλ. Γιατί πάλι είναι η ίδια η διαδικασία πρόκρισης. Οπότε νομίζω ότι σε ένα τέτοιο σενάριο δεν θα έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα. Είπες αύριο στις 7, η ρεβάνση είναι 5 Δεκεμβρίου στο Παλατάκι. Ακριβώς, ναι. Δυστυχώς για την ώρα από ό,τι μας έχουν πει και οι Πολωνοί δεν υπάρχει ενημέρωση για τηλεοπτική κάλυψη, ούτε δηλαδή από κάποιο πολωνικό κανάλι, άρα επομένως ούτε διαδικτυακά από το Λαόλα είτε να πάρει εικόνα κάποιο ελληνικό κανάλι, επομένως ό,τι υπάρχει από live score. Και το να βρεθεί καμιά λύση στο παραένα, χλωμό, Μέχρι στιγμής από την Πολωνία μας είπαν δύσκολο, δεν υπάρχει. Και επειδή είναι τώρα και 32 Steph Cup, δύσκολα, δηλαδή δεν καλύπτονται όλα τα μάτς. Συνήθως από τους 16 και τους 8 και μετά συγκεκριμένη διοργάνωση υπάρχουν τηλεοπτικές και διαδικτυακές καλύψεις. Δεν υπάρχει κάποιο allstin24.com να κάνει μετάδοση. αυτό ρωτάμε και εμείς, αυτό πρέπει να βρούμε τώρα. Ναι, η δεύτερη εναλλακτική αυτή είναι. Ναι. Εντάξει, μακάρι να βρεθεί εικόνα. Σωστό, καλό θα είναι. Ναι. Εντάξει, πάρα πολλοί κόσμοι ενδιαφέρονται για το βόλιο, όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι Champions League, αλλά εντάξει, είναι ένας ευρωπαϊκός αγώνας σε έναν θεσμό που νομίζω ο ΠΑΟΚ έχει τα φόντα να προχωρήσει. Το μέχρι που δεν ξέρω αν έχει καλύτερη εικόνα, αλλά ας κάνει το πρώτο βήμα κόντρα στους Πολωνούς. Και... αλλά γενικότερα νομίζω ότι είναι ένας θεσμός όπου ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει βήματα προκρίσεων. Ναι, γιατί και μετά στον επόμενο γύρο, αν καλώς εγώ των πραγμάτων περάσει ο ΠΑΟΚ, το φαβορί είναι μια ρώσικη ομάδα για να βρεθεί στον δρόμο. Εντάξει, πάλι μπαίνει ο παράγοντας ταξιδιού, το ότι είναι και χαμηλές θερμοκρασίες και στην Πολωνία δηλαδή αγγίζουν το μηδέν σχεδόν, αλλά στον αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να δείξει νομίζω την ανωτερότητά του απέναντι σε μικρομεσαίες, ας το πούμε, ομάδες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ναι. Ραφαήλ, να φύγουμε από το βόλιο. Υπάρχει μια ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ, δεν ξέρω, ναι, προφανώς την ξέρεις, για εναντίον του Παναθλητικού Σικιών. Ακριβώς. Μακροσκελέστατη, θα έλεγα. Ναι, μακροσκελέστατη, ναι. Πρόκειται για ένα μάτς νεανίδων, το οποίο μάλιστα είναι και δύο φορές, γιατί την πρώτη φορά που έγινε διακόπηκε λόγω προβλήματος χρονομέτρου. Συνεχίστηκε πριν από λίγες μέρες. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια εύκολη νίκη με 20 πόντους σε σχεδόν διαφορά και σε ένα μάτς μάλιστα που η παίχτριά του, η Κριμίλη, πέτυχε 44 πόντους. Και ο Παναθλητικός θεωρεί πως παρά την διαφορά αυτή στο σκορ υπήρχαν κάποια παράπονα από πλευράς της ομάδας Σικιών όσον αφορά τη διαιτησία. Νομίζω όμως ότι αυτό στην ουσία που λέει και ο ΠΑΟΚ, ότι σε μια τέτοια διαφορά δεν πρέπει να μιλάμε φυσικά για αν έπαιξε ρόλο η διαιτησία. Η διαφορά κλάσης των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Απλώς νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργούνται τέτοιες απαράδεκτες συνθήκες
στο κλειστό των Σικαιών απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και γιατί πέρα, έτσι, δηλαδή, γιατί. Είχαμε ανάλογο. Εξήγησε, έχουμε, εξήγησε και, έχουμε. Μάλιστα και σε επίπεδο νεανίδων δηλαδή τώρα, είναι απίστευτο το να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις, αλλά και πέρσι υπήρχε πάλι παρόμοιο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα με παράγοντα του Παναθλητικού Σικαιών με απαράδεκτες εκφράσεις και κατά του ΠΑΟΚ και κατά παικτριών που είναι και ανήλικες και των δύο ομάδων. Δηλαδή πράγματα νομίζω ανήκουστα για ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και πόσο μάλλον όταν είναι δύο ομάδες της ίδιας πόλης. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω εξήγηση, όσο και να το ψάξα. Πάντως, τώρα βλέπω στο ΠΑΟΚ 24, ο ερασιτέχνης παραθέτει και το βίντεο του αγώνα. Ακριβώς. Νομίζω ότι κάτι καλύτερο δεν μπορούσε να κάνει. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του, δηλαδή. Και πέρσι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τα βίντεο, και πέρσι ακριβώς το ίδιο πράγμα είχε γίνει. Στον ίδιο αγώνα πάλι, στο ίδιο γήπεδο και πάλι ο ΑΣ ΠΑΟΚ με τον ίδιο τρόπο έβγαλε το βίντεο στη δημοσιότητα για να δείξει την συμπεριφορά των ανθρώπων των Σικαιών που συνεχίζεται. Άρα, μάλλον κάτι. Δεν κάνει καλά εκεί η ομάδα των Σικαιών, μάλλον. Λογικά, ναι. Και όταν έχεις απέναντι το ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι λογικό ότι και μόνο σαν όνομα μαζεύει τις καλύτερες παίκτες, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη και από όλη την Ελλάδα, αλλά και τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα η οποία κυριαρχεί στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΤ και διεκδικεί και την πρωτιά στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Εντάξει, ίσως τώρα να πω κόμπλες καλοτερότητες να πω, αλλά νομίζω ότι είναι πράγματα πραγματικά που. Για να το κλείσουμε και αυτό, εγώ, Ραφαήλ, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τόσο θόρυβος από έναν αντίπαλο για ένα παιχνίδι νεανίδων, εντάξει. Και το οποίο έλεξε με τέτοια διαφορά. Ναι, σκορ. και με μικρότερη να τελείωνε. Μιλάμε για ένα παιχνίδι μικρών κοριτσιών. Δεν καταλαβαίνω πώς βλέπουν τον αθλητισμό ορισμένοι. Εντάξει, ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον ο ερασιτέχνης δεν έχει τη φήμη των τραμπούκων που πάνε στα γήπεδα, τα διαλύουν οι ομάδες και θέλουν τις νίκες με κάθε κόστος. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ. Τώρα γιατί σε ένα μάτς νεανίδων, ξαναλέω, όλη αυτή η φασαρία. Από την ομάδα από τις Σικαιές πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, δεν υπάρχει και το κλείνουμε εδώ, εντάξει. Αν πολλώνουμε το κλίμα τόσο πολύ για ένα μάτς νεανίδων και που μάλιστα έλεξε και με διαφορά 21 πόντων, τι να πω, εντάξει. Ναι. Προφανώς κάτι δεν βλέπουν καλά οι άνθρωποι. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Μερικές φορές, άμα δεις λίγο και τη μεγάλη εικόνα, πολλές φορές το τελευταίο διάστημα έχουμε ακούσει για τέτοιες συμπεριφορές κατά του ΠΑΟΚ σε διάφορα αθλήματα. Δηλαδή, Ραφαήλ, στον Εύωσμο ήταν που υπήρχαν διάφορα θέματα. Υπήρχαν πέρσι στον Εύωσμο με το ΔΑΚ, φέτος στην Νεάπολη στην αρχή της σεζόν με το χάντμπολ με ανθρώπους του τοπικού τμήματος. Εντάξει, γενικότερο είναι ότι λογικά και τα τοπικά τμήματα σίγουρα φοβούνται, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, το ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ, θα μας πάρει, ας πούμε, τα παιδιά. Λογικό είναι ότι ένας γονιός θα εμπιστευτεί το παιδί του όχι σε ένα τοπικό σύλλογο, αλλά στο ΠΑΟΚ. Θα μας πάρει τα παιδιά, ίσον θα μας πάρει τις συνδρομές των γονιών των παιδιών, έτσι δεν είναι. Αυτό, ναι, αυτό που λέμε, ναι, ότι κατ' επέκταση μπαίνουν και άλλα θέματα μετά. Απλά δεν χρειάζεται να γίνει όλο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος. Το δικό μου το μυαλό εκεί πάει, ό,τι αφορά τον Εύωσμο και την Νεάπολη κτλ. Στα λεφτά των συνδρομών των γονιών, γιατί δεν νομίζω να νοιάζει τόσο πολύ για τα παιδιά της Νεάπολης, είναι οι συνδρομές από πίσω. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Ωραία, Ραφαήλ. Έχουμε κάτι άλλο γενικότερα από... Για το Πόλο, αν γίνεται λίγο, γιατί έχουμε σήμερα σε 7 κρίσιμο μάτς νοκάουτ αναμέτρηση για την πρώτη φάση του κυπέλου. ΠΑΟΚ Γλυφάδα στις 7 στο Ποσειδόνιο. Ελπίζει ο ΠΑΟΚ φυσικά να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να πάρει την πρόκριση για τους 8 και ανάλογα φυσικά με την κλήρωση που θα υπάρχει, γιατί όχι, να διεκδικήσει και την είσοδό του στο Final Four. Θέλουν οι άνθρωποι του τμήματος τον κόσμο του ΠΑΟΚ να βρεθεί στο κολυβητήριο και να στηρίξει την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ και θα υπάρχουν και αρκετά παιδιά από τις ακαδημίες και από τον Στίβο και από το Πόλο. Καλή επιτυχία λοιπόν και στην ομάδα του Πόλου των Ανδρών. 7 η ώρα με την Γλυφάδα στο Ποσειδόνιο. Ωραία, Ραφαήλ. Είναι ζωντανή ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 24 για όλους τους φίλους. Μπράβο, ρε Ραφαήλ. Μπράβο, ρε. Στήριξε πάντα, πάντα δίπλα στο Πόλο. Μπράβο, Ραφαήλ. Ωραία. Ωραία. Καλή συνέχεια, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Ραφαήλ Καϊδατζή που μας είπε λίγο τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα αθλήματα. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα για την αποστολή. Στέργιο 2 και 10. 2 και 4. Θα διαβάσετε στο ΠΑΟΚ 24 και τις δοκιμές αργότερα που έκανε ο Ράς Μαλουτσέσκου, ποιες είναι οι σκέψεις του για την ενδεκάδα. Είπαμε αύριο το πρωί αναχωρεί ο δικέφαλος για την πρωτεύουσα της Αγγλίας, εκεί που θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή, για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει και θα το κρατήσει ζωντανό στη μάχη για την πρόκριση στους 32 του Europa League. Θα είναι νίκη, ό,τι καλύτερο φυσικά, μπορεί να είναι μια βολική ισοπαλία. Αν το μάτς στη Λευκορωσία
πάει εκεί που το θέλει ο δικέφαλος. Ό,τι είναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ εξαρτάται και από την Μπάτε Μπορίσοφ, αλλά και τη Βίντι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας κάνει το καθήκον του. Αν φτάνει ξανά λέω και ισοπαλία, δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα, αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ, γενικότερο ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, μπορεί να πάρει και την νίκη. Εντάξει, το έχει αποδείξει σε πάρα πολύ δύσκολες έδρες, με ομάδες που καίγονταν μάλιστα για βαθμό ή βαθμούς. Ναι. Άρα κόντρα σε μια Τσέλσι που δεν θα έχει βαθμολογικό κίνητρο παρά μόνο το κίνητρο να μην υποστεί δεύτερη συνεχόμενη νίκη μετά από την ήττα που υπέστη στο Γουέμπλι από την Τότεναμ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τη δύναμη του κόσμου του, με τον εγωισμό και την ποιότητα των παιχτών του και φυσικά την εμπειρία που έχει στην Ευρώπη αλλά και το μέταλλο που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια μπορεί να γράψει μια ακόμα μεγάλη σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του και να μείνει ζωντανός εν ώψη του τελευταίου αγώνα με την Μπάτε Μπορίσοφ στην Τούμπα και να προκριθεί στους 32 και να έχει δύο παιχνίδια τον Φεβρουάριο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη. Ξαναλέω, αύριο το πρωί αναχωρεί η ομάδα, οπότε μεταφέρεται η δράση από αύριο το μεσημεράκι στο Λονδίνο. Θα είναι εκεί και ο Σταύρος Κόλκας και η Αγάπη και η Ελένη. Ο Ηλίας είναι από σήμερα. Θα υπάρχουν συνεντεύξεις τύπου, θα υπάρχει ρεπορτάζ. Αυτά από εμάς, μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με το Βασιλιά σε ένα φροντιστήριο ζωής, όπως λένε και οι ίδιοι, από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι.